Καλησπέρα παιδιά, καλώς ήρθατε σε ένα ακόμη βιντεάκι του Άντων 26, Αντώνης εδώ. Και σήμερα έχουμε να σας παρουσιάσουμε κάτι τελείως διαφορετικό, κάτι πάρα πολύ εξωτικό, κάτι από τον κόσμο των super sport μοτοσυκλετών και αυτό δεν είναι άλλο από ένα πανέμορφο Suzuki GSXR 1000 K5, χρονολογίας φυσικά του 2005, το οποίο μας έκανε την τιμή να μας φέρει ο φίλος Σωτήρης και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Όπως λέγεται, το ρητό της Suzuki δεν έχει σημασία πώς θα βγάζει, αλλά πώς θα βγάζει. Και εδώ ίσως έχουμε την απόλυτη έκφραση του συγκεκριμένου ρητού. Πάμε να μιλήσουμε λίγο για προϊστορία. Ήταν εκεί γύρω στο 2000 όπου η Suzuki, βλέποντας το θρυλικό τότε ρο1 της Yamaha, εγκατέλειψε το project GSXR 1100, βγάζοντας ένα χιλιάρι το οποίο έγινε τεράστια εμπορική επιτυχία, τρελαίνοντας κυριολεκτικά τον ανταγωνισμό. Η αρχή έχει γίνει με το K1 και τα 160 άλογα και φυσικά μιλάμε για τη χρονολογία του 2001. Έπειτα περνάμε στο K3 και τα 164 άλογα του 2003. Συνεχίζουμε με το K5 που έχουμε μπροστά μας, 178 ύπους, φυσικά μιλάμε για το 2005. Περνάμε στο K7 και τους 185 ύπους το 2007 και όλα τελειώνουν κάπου στο 2009 με το K9 και τους λίγο λιγότερους ύπους, 182 αυτή τη φορά, αλλά με πιο βελτιωμένα χαρακτηριστικά. Η συγκεκριμένη έκδοση που έχει ο Σωτήρης θυμίζει πάρα πολύ στο χρωματισμό την έκδοση Phantom του GSXR 1000, το οποίο διέθετε ανθρακή απόχρωση και είχε μία ολόσωμη γιοσιμούρα με τριοβάλ τελικό. Όπως μπορείτε να δείτε και εδώ, συμβαίνει κάτι αντίστοιχο. Είναι γιοσιμούρα τριοβάλ. Λοιπόν, πάμε να περάσουμε στα του κινητήρα, όπου εδώ συναντάμε έναν υγρόψυχτο τετράχρονο τετρακύλινδρο εν σειρά με ηλεκτρονικό ψεκασμό και δύο εκκεντροφόρους επικεφαλής, 4 βαλβίδες ανά κύλινδρο. Άρα έχουμε σύνολο 16 βαλβίδες οι οποίες κινούν αυτό το ημιαγωνιστικό μηχανικό σύνολο των 996,6 κυβικών εκατοστών. Σε ό,τι αφορά το τομέα της εισαγωγής, εδώ έχουμε ψεκασμό με σώματα 44 χιλιοστών και ψηφιακή ανάφλεξη. Η σειρά K5 του GSXR διαθέτει ενισχυμένο στρόφαλο, ενισχυμένες μπιέλες, μεγαλύτερα έμβολα και βαλβίδες από τιτάνιο. Αυτό χαρίζει 178 ολόκληρους ύπους στις 11.000 στροφές και 11,8 χιλιογραμμόμετρα ροπής στις 9.000. Το κυβότιο είναι φυσικά 6 σχέσεων. Το συνολικό βάρος της μηχανής στεγνό είναι στα 166 κιλά, ενώ το ύψος έλας βρίσκεται στα 810 χιλιοστά. Κάτι που σημαίνει ότι θα βολέψει τους περισσότερους αναβάτες, κυρίως μετρίου αναστήματος. Σε ό,τι αφορά το ρεζερβουάρ, αυτό είναι της τάξης των 18 λίτρων. Και πάμε στο τομέα των επιδόσεων, όπου για το 400 χρειάζεται μόλις 10,1 δευτερόλεπτα με ταχύτητα εξόδου τα 230, ενώ η τελική του ταχύτητα βρίσκεται κοντά στα 293 χιλιόμετρα. Ίσως το πιο εντυπωσιακό απ' όλα είναι το γεγονός ότι καταφέρνει να πιάνει τα 0 έως 100 αποστάση σε μόλις 2,8 δεύτερα. Πάμε στο τομέα των αναρτήσεων, όπου μπροστά συναντάμε ένα upside down μπροστινό πυρούνι 43 χιλιοστών της Kayaba με ρυθμίσεις για την προφόρτιση ελαττηρίου, την απόσβεση επαναφοράς και την απόσβεση συμπίεσης, ενώ πίσω συναντάμε ένα μονό αμορτισέρ πάλι της Kayaba, της ίδιας εταιρείας δηλαδή, με μοχλισμό και ρυθμίσεις για προφόρτιση ελαττηρίου και απόσβεση επαναφοράς. Στο τομέα των φρένων μπροστά συναντάμε δύο δίσκους των 320 χιλιοστών με τετραπίστονες δαγκάνες ακτινικής στήριξης, φυσικά από την Tokiko, ενώ πίσω έχουμε ένα μονό δίσκο των 220 χιλιοστών με διπίστονη δαγκάνα από την ίδια εταιρεία. Στον τομέα των ελαστικών τώρα μπροστά συναντάμε διαστάσεις 120-60 σε 17 ραζάντα, ενώ πίσω συναντάμε διαστάσεις 190-50 σε επίσης 17 ραζάντα. Ο φίλος ο Σωτήρης έχει ανέβει πάνω στη μηχανή του και όχι τυχαία, αφού θέλουμε να δείξουμε αυτό που έχει κάνει η Suzuki. Εδώ τι έχουμε? Έχουμε χαμηλότερο ύψος έλας σε σχέση με τον ανταγωνισμό, δηλαδή το GSXR έχει 810 χιλιοστά
έναντι 820 του CBR, 825 για το ZX10R και 835 του ROE1, δηλαδή είναι πιο χαμηλό σε σχέση με τον ανταγωνισμό. Ο Σωτήρης είναι γύρω στο 1,70, πατάνε και τα δύο του πόδια κάτω και λυγίζει ελαφρώς το γόνατο, άρα η μηχανή είναι ό,τι πρέπει για το ύψος του. Και αυτό που θέλω να δείτε τώρα είναι το εξής. Εδώ υπάρχουν βολικότερα κλειπών και βολικότερη θέση οδήγησης, μασιπιέ που βρίσκονται ψηλά και μπροστά, κάνοντας τα πόδια να διπλώνουν αρκετά. Και αυτό για ποιο λόγο? Διότι, όπως δηλώνει πάλι η Suzuki, αυτή η μοτοσυκλέτα γέρνει μέχρι και τις 56 μοίρες. Επίσης, η Suzuki για την ίδια μοτοσυκλέτα δηλώνει εξαιρετική αίσθηση στις μανέτες, σχετικά μαλακό συμπλέκτη και εξαιρετικό κυβότιο. Σε διαστάσεις θυμίζει έντονα 600 στην όψη, όμως εδώ έχουμε ένα καθαρό αιμο 1000. Επίσης, αυτή η μοτοσυκλέτα διέλυσε τον ανταγωνισμό λόγω και του χαμηλού της βάρους, αφού βρίσκεται στα 166 κιλά στεγνή, όταν τα αντίστοιχα ZX10R CBR και ROE1 βρισκόντουσαν στα 170, 179 και 172 κιλά αντίστοιχα. Έχουμε δίπλα το φίλο μου το Σωτήρη. Φίλε, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που έφερες το μηχανάκι σου, να είσαι καλά. Τίποτα, Αντώνη, χαρά μου είναι. Να είσαι καλά φίλε, γιατί θέλανε πάρα πολλά παιδιά να το δούνε. Είναι ένα μηχανάκι το οποίο ονειρεύονται πολλοί πιτσιρικάδες να αγοράσουν μόλις θα έχουν το ανάλογο δίπλωμα και μόλις φυσικά θα έχουν και τα απαραίτητα χρήματα. Να πούμε ότι είναι ένα μηχανάκι το οποίο στα νιάτα του κόστιζε σχεδόν 15.000 ευρώ. Πώς βλέπεις τα 15.000 ευρώ που κοστίζει στο δρόμο? Δηλαδή είναι μια κατασκευή τα οποία τα αξίζει? Θα έλεγα για εκείνη την εποχή τα αξίζει τα λεφτά του. Εσύ το πήρες πότε? Εγώ το πήρα πέρσι, το 2019. Το 2019, ναι, και είναι μοντέλο του, είναι 2005. Ακριβώς, ναι, 2005. Ωραία. Βέβαια δεν έχει πάνω τα ηλεκτρονικά που έχουν τα καινούργια μοντέλα, αλλά τα λεφτά του τα άξιζε. Τώρα τα καινούργια μοντέλα είναι ακριβότερα φυσικά, αλλά έχουν και τα ηλεκτρονικά πάνω που σε σώζουν. Οπότε τα αξίζουν τα λεφτά του, τα 18, 19, 20 χιλιάρικα που κάνουν. Υπάρχει κάτι το οποίο θα άλλαζε ή κάτι το οποίο θες να πεις σε κάποιον υποψήφιο αγοραστή και το οποίο μπορεί να μην γνωρίζει, αλλά το έμαθες εσύ αργότερα, ας πούμε? Αν μπορούνε να βελτιώσουν το μπροστά το φρένο, αν και έχει καλά φρένα, πολύ δυνατά, αλλά θέλουν καλά τα κάκια, θέλουν μεταλλικά τα καλά. Εννοείς για να aftermarket ή εννοείς της μάνας του? Aftermarket, ναι, 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 θέλει άλλα τα κάκια, ναι. Θεωρείς ότι της μαμάς εταιρείας δεν ανταποκρίνονται τόσο, ας πούμε? Ναι, 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 έτσι πιστεύω, ναι. Οι τρόμπες, η μαμά έχουν κάποια θέματα, καμιά φορά χάνουν πιέσεις. Εμένα δεν έχει χάσει, αλλά έχω ακούσει από άλλους που έχουν χάσει πιέσεις, οπότε βάζουν τρόμπες, αλλάζουν εδώ την τρόμπα, όλο το σύστημα αυτό. Κατάλαβα. Ναι, ναι, βάζουν άλλη τρόμπα για να έχουν τα δυνατά τα φρένα, τα καλά. Γενικά, έτσι, κάποιο άλλο ψεγάδι που έχεις δει κατά τη διάρκεια της χρήσης του? Όχι, όχι, δεν έχω. Κάτι το οποίο θα άλλαζες? Όχι, 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 όλα καλά. Δεν έχω κάτι. Όλα τέλεια, όλα καλά. Πόσο την αγόρασες, αν επιτρέπετε? Εγώ την αγόρασα γύρω στα 4.000. Απλά όταν την πήγα σαν ένα μηχανικό δικό μου. Σωστός. Τα κοίταξε όλα, μου άλλαξε άμα ήθελε κάτι, ξέρεις, φίλτρα και τέτοια αυτά που αλλάζουν, λάδια, όλα κομπλέ, να ξέρω ότι είναι έτοιμη. Ωραία. Τα υγρά, όλα, όλα. Να είναι και την πήρα σαν καινούργια, είναι τέλεια. Φίλε Σωτήρη, πες μας και δείξε μας αν έχεις κάνει κάποιες αλλαγές από τότε που πήρες τη μοτοσυκλέτα. Βεβαίως. Έχουμε αλλάξει τις μπροστά τις δισκοβλάκες, ναι, 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 ακριβώς. Έχουμε αλλάξει τις μανέτες. Ωραία. Είναι και σπαστές, ακριβώς. Ναι, 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 βεβαίως, και ρυθμιζόμενες. Ωραίος. Το κάνεις όπως θέλεις. Πάει μέχρι το 6, ωραίο. Ναι, ναι, ναι. Έχουμε αλλάξει τα αποδοστήρια και από εδώ και από την άλλη. Ωραία. Για να είναι πιο άνετα, που είναι ρυθμιζόμενα. Και έχουμε αλλάξει και μια εξάτμιση. Είναι το τελικό, έχουμε βάλει ένα τελικό για σμούρα. Ένα τελικό, μπράβο. Ναι, 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 ακριβώς. Όπως έλεγα και πριν, δεν μπορώ να το αναγνωρίσω αν ήταν μόνο το τελικό ή όχι, γιατί δεν βλέπω την κόλληση. Θέλω εμπειρία για να οδηγήσω το συγκεκριμένο μηχανάκι? Ή μπορώ, ας πούμε, φεύγοντας από ένα παπί, να το πάρω σε ένα μήνα, να το μάθω και να βγω στον δρόμο? Αντώνη, σίγουρα θέλει πολύ μυαλό. Πολύ μυαλό. Εμπειρία φυσικά θα χρειαστεί, αλλά κυρίως είναι το μυαλό, το κύριο. Σωστό. Το προσόν. Είναι το γκάζι πολύ, σου παίρνει τα μυαλά και το τραβά συνέχεια.
Σωστό. Ναι, ναι, ακριβώς. Εδώ, παιδιά, θέλει... να αναφέρω ότι τόσο ο Σωτήρης όσο και ο φίλος ο Δημήτρης που ήρθαν παρέα, ο Δημήτρης οδηγεί ένα ROE 6 της Yamaha, θα το δείτε σε επόμενο βίντεο. Και τα δύο τα παιδιά έχουν έρθει με τα κράνη τους, με τα μπουφάν τους, με τα γάντια τους, με τον εξοπλισμό τους. Κανείς τους δεν κινείται, δεν κάνει ούτε ένα μέτρο χωρίς αυτά. Και φυσικά δεν νοείται να καβαλήσετε μια τόσο γρήγορη και τόσο δυνατή μοτοσυκλέτα η οποία δεν συγχωρεί λάθη χωρίς τον απαιτούμενο εξοπλισμό. Επίσης να πω ότι ο Σωτήρης είναι ιδιαιτέρως προσεκτικός με τη συγκεκριμένη μοτοσυκλέτα και τουλάχιστον δεν τον έχω πετύχει εγώ στο δρόμο και όσο καιρό τον ξέρω να έχει κάνει μια ατασταλία ή να έχει κάνει οτιδήποτε το οποίο να θεωρήσω εγώ λάθος. Πες μας πώς είναι στο δρόμο, από θέμα άνεσης, αν έχεις πάρει ποτέ κάποιο συνεπιβάτη, πώς είναι μέσα στην πόλη, πώς είναι στον αυτοκινητόδρομο. Δώσ' μας έτσι ένα δείγμα γραφής να ξέρουν και τα παιδιά τα οποία μπορεί να ενδιαφέρονται. Μάλιστα, ναι. Στο δρόμο, στον αυτοκινητόδρομο, όπως είπες, επειδή είναι πολύ σκεφτό το κλιπών, η μηχανή είναι σκεφτή, μετά από λίγο, ανάλογα βέβαια και τη φυσική κατάσταση, πιάσει λίγο η μέση, ανάλογα ο δρόμος αν έχει λακκούβες, πώς θα είναι. Σωστό. Στα λίγα χιλιόμετρα έχει θέμα. Όπως είπες και εσύ, μέσα στην πόλη δεν βολεύει καθόλου. Στα λίγα χιλιόμετρα. Στα πολλά, από τα 150 και μετά είσαι κομπλέ, δεν έχει πρόβλημα. Είναι η μηχανή έτσι φτιαγμένη να μην σε κουράζει μετά. Λογικό είναι. Στα λίγα χιλιόμετρα κουράζει. Αυτή είναι καθαρό αίμο Super Sport. Ακριβώς, ναι. Όπως και το ROE 6 δίπλα του φίλου Δημήτρη. Ναι. Είναι δύο μηχανές, δύο κατασκευές οι οποίες έχουν φτιαχτεί αν μη τι άλλο για ταχύτητα. Οπότε όταν δεν είναι στο φυσικό τους περιβάλλον. Είναι επόμενο να πιέζουν και τον αναβάτη. Ακριβώς, ναι. Εδώ μέσα. Πίσω έχεις βάλει κάποιο μονόσυλλο, συγγνώμη που σε διακόπτω. Βεβαίως, ναι, ναι, ναι. Έχω βάλει, ναι, έχω βάλει μονόσυλλο, ναι. Έχω και τη σέλα, αλλά ναι. Okay, έχω το μονόσυλλο, είναι... το πίσω άτομο είναι που δεν βολεύεται καθόλου. Με καθόλου, ειδικά με στην πόλη. Οπότε έχω βάλει το μονόσυλλο να έχω και μια δικαιολογία. Ναι, ναι, ναι. Έχει τύχει ποτέ να πάρει κάποιον φίλο βόλτα. Βεβαίως, βεβαίως. Έχω πάρει και 4-5 ώρες ταξίδι άτομο πίσω. Έχει αντέξει. Ο οποίος, ναι, μου είπε ότι δεν κουράστηκε καθόλου. Ίσως επειδή ήμασταν σε εθνική. Ωραία. Ήμασταν στην Ιωνία, οπότε λογικά δεν θα κουράστηκε εκεί. Επειδή είχαμε ταχύτητα. Για την κατανάλωση δεν έχουμε να πούμε κάτι, αφού αναφερόμαστε σε ένα χιλιάρι, είναι λογικό να καίει. Για δείξε μας εδώ πέρα λίγο τα μπλιμπλίκια, τι είναι όλα αυτά που βλέπουμε, τα κουμπιά, τα παρακουμπιά. Να δείτε, παιδιά, και τι εμφανίζεται. Ναι, εδώ πέρα είναι το τσεκ της θερμοκρασίας, η ώρα, η ένδειξη των ταχυτήτων. Να βγάλουμε και την ταχύτητα. Η ένδειξη του νεκρού, η βενζίνη που θέλουμε, η μεγάλη σκάλα και το immobilizer. Επίσης έχω διαβάσει το site της Suzuki και τα flash. Ότι έχει πολύ καλά φώτα, ισχύει. Η μεγάλη σκάλα, ναι, είναι πολύ καλή. Η μικρή, εντάξει, είναι και αυτή σχετικά καλή, θα έλεγα, ναι. Εδώ δεν βλέπουμε τίποτα παράξενο, έχουμε τα γνωστά, έχουμε alarm, έχουμε flash. Έχουμε την κόρνα, ναι, ναι. Έχουμε μικρή μεγάλη σκάλα, έχουμε το high beam για τις προσπεράσεις. Ναι, και μέσα κλείνει. Ναι, τα alarm, ωραία. Ναι. Από εδώ το killer switch και το μπουτόνο κίνησης του κινητήρα, έτσι δεν ακριβώς, έχει ναι, κάτι ναι, ναι. άλλο. Όχι, όχι, όχι. Και σύν ότι εδώ τα μπροστινά του είναι ρυθμιζόμενα. Ναι, ακριβώς από εδώ. Hard και soft. Ωραία. Δεξιά-αριστερά το στρίβεις. Αυτό το κάνεις και εσύ μόνος σου ή το κάνει ο μηχανικός? Ναι, ναι, το κάνεις μόνος σου, το στρίβεις εσύ. Α, και ναι, ναι, ναι. Αντιλαμβάνεσαι αμέσως τη διαφορά στον δρόμο. Καταλαβαίνεις, ναι. Ναι. Όπως και στην πίσω μπουκάλα. Το ρυθμίζεις εσύ και καταλαβαίνεις αμέσως. Α, ωραίο. Ακριβώς, ναι, ναι. Τώρα θα παρακαλέσουμε τον φίλο Σωτήρη, γιατί έχει έρθει η ώρα του παιδιού που λέμε. Αυτό που ζητάτε όλοι, να ακούσουμε τον εκπληκτικό της ήχο. Φίλο Σωτήρη, be my guest. Εντάξει, δεν έχω τίποτα άλλο να πω. Μία πολύ μικρή αστάθεια η οποία στρώνει μετά, αφού ζεσταθεί λίγο ο κινητήρας. Φίλε Σωτήρη, κάνε μας τη χάρη και δώσε λίγο. Λίγο όμως, ναι, ναι, λίγο, να μην... Εντάξει, παιδιά. Νομίζω καταλάβατε περί τίνος πρόκειται. Δώσε έτσι και λίγο από εδώ, πάρα πολύ λίγο, χωρίς να είναι οφείλωσμα τον κόσμο. Να δούμε έτσι πως ανεβαίνει.
Νομίζω έχουμε πάρει ένα δείγμα γραφής. Απίστευτος ήχος. Είπαμε χιλιάρα. Φίλε, δείξε μας μία πώς παίρνει μπροστά αυτή η μηχανή. Για να πάρει μπροστά χρειάζεται και πατημένο του συμπλέκτη. Α, μάλιστα. Αυτή η μηχανή, Αντώνη. Για κοίτα. Ωραία. Ενώ τώρα με το συμπλέκτη θα πάρει. Μάλιστα. Κάπου εδώ θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ το φίλο Σωτήρη για την παρουσία του στο κανάλι. Ήταν ένα μηχανάκι το οποίο θέλατε πάρα πολύ να το δείτε, να μάθετε πράγματα γι' αυτό και κυρίως να το ακούσετε. Υπάρχουν πάρα πολλά βίντεο εκεί έξω όπου θα το πετύχετε σίγουρα να τρέχει, να πιάνει τελικές, να κάνει παντιλίκια, να κάνει σούζες και ό,τι άλλο μπορείτε να φανταστείτε. Σήμερα ήταν μια στατική παρουσίαση για να πούμε έτσι λίγο πιο ενδιαφέροντα πράγματα. Φίλε Σωτήρη, και πάλι σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σου στο κανάλι. Αντώνη, μου ευχαριστώ. Τίποτα. Η χαρά ήταν δικιά μου. Εννοείται, παιδιά, να προσέχετε εκεί έξω, να μην υπερεκτιμάτε τις δυνατότητές σας. Πάντα κράνος και εξοπλισμός για εσάς και για τον συνεπιβάτη σας. Να είστε καλά. Εμείς θα λέμε την επόμενη φορά. And I don't regret anything. I just feel I'm doing things for the right reason. Some understand, some don't. In the end, you never get everybody to understand, to agree and to accept. But most of them, I'm sure, admire, after all, what I'm doing.